Μα τι είναι αυτό το βαρκό. Είναι το 666. Θα έχουμε πει χίλιες φορές. Είναι το όνομα, το γράμμα του ονόματος και ο αληθινός του ονόματος του αναμενωμένου Αντιχρίστου. Έχουμε αυτή τη στιγμή επιστήμονα, δεν έχουμε χρόνο να το διαβάσουμε, επιστήμονα της πληροφορικής καθηγητάς πανεπιστημίου που λένε ότι οι τρεις γραμμές που προεξέχουν οι σώματες γραμμές σημαίνει ο αριθμός 6 αποκωδικοποιούμενος. Ούτε ο αριθμός 5 είναι, ούτε 7, ούτε 8. Είναι ο αριθμός 6. Είναι λοιπόν αποδεδειγμένο και περιμένουμε αυτή τη στιγμή την απόφαση της Ιεραρχίας της Ελλάδος από την Ειδική Επιτροπή που έχει ανατεθεί να πάρει το θάρρος η Επιτροπή να μην φοβηθεί, διότι στις αρχές του 1998 καταλαβαίνετε ότι τελειώσανε τα πάντα μετά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Άμα πάρουμε την κάρτα και μπούμε στο ηλεκτρονικό φακέλωμα, δεν γίνεται πίσω δρόμηση. Προσέχτε αδέρφια μου. Τώρα δίνουμε την εσχάτη μάχη και περιμένουμε μετά από αυτή τη συγκέντρωση, περιμένουμε αυτή τη στιγμή την Εκκλησία, την κρατούσα, και να πει κανένα κανένας πιστός, ορθόδοξος χριστιανός δεν πρέπει να πάρει τη σφραγίδα του Αντιχρίστου έστω στο πρώτο βήμα στην ταυτότητά του, γιατί μετά αρχίζουνε στο χέρι. Ήδη βγήκανε συστήματα πληρωμής, λέει, με εξακρίβωση του κωδικού και της ταυτότητος από τη μύριδα του ματιού. Πάμε σε τρένα πλέον. Ήδη η Εθνική Τράπεζα Ελλάδος έχει στις θηρίδες της, όποιος πάει να καταθέσει πεσαρτικά στις θηρίδες, έχει το σύστημα του χεριού. Δηλαδή βλέπουμε ότι εφαρμόζεται εκεί που μπορεί να εφαρμοστεί. Τι άλλο αναμένουμε, τι άλλο θέλουμε αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό, αδέρφια μου, καλούμε να έρθουν οι συνδικαλιστικοί φορείς να έρθουν να υπογράψουν το ψήφισμα το οποίο θα ακούσετε, θα διαβάσουμε τώρα σε λίγο, να λάβετε γνώση, και το ψήφισμα αυτό θα πρέπει να δοθεί από τη σημερινή ευλογημένη συγκέντρωση σε όλους τους βουλευτάς, στους καθηγητάς πανεπιστημίου. Μην φοβούνται! Αλλά ένα μένει στα χέρια των Ελλήνων Ορθοδόξων Χριστιανών. Είναι η σωτηρία του έθνους και της Ορθοδοξίας. Δεν θα εφαρμόσουμε τη συνθήκη του Σέντρου. Αυτό θα φύγει από τα κανάλια τηλεοράσεως, όπως μιλήσαμε, θα ακουστεί στους υπευθύνους ότι αναλαμβάνουμε αγώνα μέχρι τελευταία ραγή το σέματο. Όλοι! Θα λύσει και θα καταδικάσει τους ασεβείς και θα κρίνει ακριβώς τους ασεβείς και θα νικήσει η Ορθοδοξία και θα γίνει μια πύρνη και σπηλή και μακάρι εκείνοι οι οποίοι θα κρατήσουν μέχρι τώρα. Μην σκεφτόσαστε τις τροφές, τι θα φάμε, και ουράνιο νάτο θα μας στείλει ο Κύριος. Έρχεται η ώρα της πλήρους ενώσεως της Αγίας μας Ορθοδοξίας και βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι σε λίγα χρόνια, ναι, σε λίγα χρόνια, η
από το 1922 την Ελλάδα και να καταλάβουμε επιτέλους ότι δίνουμε την τελική μάχη για την ύπαρξη του έθνου, της γλώσσης μας, της ελευθερίας μας, της ανεξαρτησίας μας, των αρχών μας εκείνων των ιδεωδών και των δημοκρατικών ελευθεριών που κηρύξαμε εις όλους αυτούς τους λαούς της Ευρώπης. Και το λέω βέβαια με λύπη μου, αλλά όταν το Βυζάντιο και η Ορθοδοξία έλαβε, οι άνθρωποι αυτοί ήταν πάνω σε άλογα και τρώγανε ομά κρέατα. Οι Ούνοι, οι Βυσιγόθοι και οι Ορθογόθοι δεν μπορούν τώρα να έρθουν να μας διδάξουν Ορθοδοξία, ούτε ελευθερία, ούτε δικαιώματα. Εμείς έχουμε σύνταγμα. Δεν έχουν σύνταγμα οι κύριοι αυτοί. Έχουν απλούς νόμους. Εμείς έχουμε σύνταγμα και είμαστε υποχρεωμένοι από το Σύνταγμα όχι μόνο να αμυνθούμε, αλλά και να υπερασπιστούμε δια παντός μέχρου. Λέει το άρθρο 120, το Σύνταγμά μας, την ελευθερία μας την προσωπική. Γι' αυτό μη φοβήστε κανένα, ουδείς θα μπορέσει να σας ελέξει, γιατί δεν παίρνετε την κάρτα να πληρωθείτε. Ουδείς τολμάει, ούτε θα τολμήσει. Θα κληθεί ο εισαγγελέας, θα κληθεί ο δικαστής, ό,τι διαλόγους πείτε. Όλοι αυτοί τι είναι, ανεκέφαλοι είναι, αγράμματοι, αστοιχείωτοι. Τι λέτε κύριε Κακλαμάνη, ποιος σας είπε ότι δεν σας είπε. Ποιος σας είπε ότι μέσα εις τη Βουλή των Ελλήνων δεν επιτρέπεται να πει η φως του Κυρίου. Τι λέτε κύριε Κακλαμάνη. Το λάβαρο της επαναστάσεως του παλιών πατρών Γερμανών δεν τρεπόντουσαν τότε οι Έλληνες να βάλουν όχι μόνο το σταυρό, αλλά είχαν σαν λάβαρο την κίνηση της Παναγίας μας. Τότε δεν τρέπονταν οι Έλληνες. Και ο Χριστός τους έδωσε την ελευθερία, όπως και σε εμάς, να είστε βέβαιοι, θα μας δώσει τη νίκη τη σίγουρη. Δεν θα περάσει την Ελλάδα. Γιατί ακόμα ήρωες, υπάρχουν παλικάρια, υπάρχουν παπαφλέσιδες, αρχιερείς, ιερείς, μοναχοί, λαϊκοί. Ναι, να γίνουν μονοκάστομα, να πάμε φυλακή για την αγάπη του Χριστού. Τους προκαλούμε αυτή τη στιγμή. Τους προκαλούμε αυτή τη στιγμή. Και θα ήταν η μεγαλύτερη ευλογία για
ελληνικά φακελώματα. Ναι, διότι πιστεύουμε ότι αράτως καλυπτόμεθα από νέφος Αγίων Μαρτύρων και Ομολογητών. Τελειώνοντας, σας ευχαριστούμε όλους. Ναι, με αυτόν τον καιρό θα κρατηθούν τα νέφη, μη φοβόσαστε. Διότι... Υπάρχει το μάξιμο. Ο Ιησούς του Ναβίκα. Κύριε, λέει, σκύτω ήλιος κατά καβάων για να νικήσουμε τους ανοφίλους. Και τώρα έτσι θα γίνει. Η Ελλάδα θα ζήσει. Η Ορθοδοξία θα νικήσει. Ερχόμαστε κανένα να ζήσει το πετυχημένο άσο. Η αρχιερίσμα που ήρθαν να μας κοινήσουν. Το άσο το ευρωτημένο. Το όσο αληθεύει, ότι ήδη η προφόρμα, λέει, των υπόπτων στοιχειοθετείται. Δεν άρχισαν να λειτουργούν τα κομπιούτερ και να έχουμε το online, αλλά ήδη κάνουν, λέει, την κατάσταση. Και με πληροφόρησε ότι νούμερο ένα στην κατάσταση των υπόπτων είναι τα αδέλφια μας, ιερείς και λαϊκούς που θα λάβουν το λόγο, να είναι πραγματικά χαιρετισμοί. Δηλαδή λόγια καυτά από την ψυχή, λίγα και δυνατά για να ξεκινήσουμε 5 η ώρα, 5 και 5, να μην προχωρήσουμε εντελώς νύχτα. Η πορεία θα είναι μεγαλειώδη και πρέπει να την καταγράψουν οι κάμερες εις δόξαν Κυρίου. Και τώρα στο βήμα έρχεται ο πατέρας Χρήστος, εκπρόσωπος του Μητροπολίτου Πειραιός Κυρίου Καλλινίκου. Χαιρετίζω την μεγαλειώδη συγκέντρωση και μεταφέρω τον αγωνιστικό χαιρετισμό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Καλλινίκου, τον οποίο και προσωπώ. Είναι γνωστό ότι ο Μητροπολίτης Πειραιός από την αρχή εξέφρασε την απήντησή του στα